Απολογισμό 24 ώρου. Είναι μαζί μας η Νικόλ Κουναφή. Νικόλ. Λοιπόν, Μιχάλη, καταρχάς ανακοινώθηκε ακόμη ένας θάνατος, άλλα 677 κρούσματα κορονοϊού, ενώ πλέον το σύστημα υγείας δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι μπαίνει στην εντατική, αφού οι νοσηλευόμενοι έφτασαν τους 270 σήμερα. Να τα δούμε όμως αναλυτικά. Ο θάνατος καταρχάς αφορά άντρα ηλικίας 87 ετών με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος είχε λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου. Αυτά τα 677 περιστατικά εντοπίστηκαν σε 69.068 εξετάσεις, εκ των οποίων τα 289 είναι μέσω των εξετάσεων PCR, τα άλλα 388 μέσω των rapid test, και έχουν καταγραφεί κρούσματα και σε οίκους ευγυρίας σήμερα αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ποσοστό θετικότητας είναι λίγο πιο κάτω από το 1 σήμερα και όπως είπαμε οι νοσηλευόμενοι είναι 270, 63 σε σοβαρή κατάσταση και 31 από αυτούς διασωληνωμένοι. Να δούμε την κατάσταση στις επαρχίες πώς διαμορφώνεται με τα σημερινά rapid test. Στην Λευκωσία 138 περιστατικά, στην Λεμεσό 101, στην Λάρνακα 59 περιστατικά που είναι και το υψηλότερο ποσοστό θετικότητας σήμερα στην Λάρνακα Παγκύπρια, στην Πάφο 20 και στην Αμόχωστο 18. Να πούμε, Μιχάλη, πριν ολοκληρώσουμε και ακόμα μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά και την πανδημία και έρχεται με το θέμα του εμβολίου της Johnson & Johnson. Την Τρίτη συγκεκριμένα αναμένεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να τοποθετηθεί και επίσημα για το συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος έλαβε τις δόσεις, αλλά προς το παρόν δεν τις έχει χορηγήσει. Βρίσκονται στα ψυγεία. Ακριβώς. Λοιπόν, Νικόλ, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα των εμβολίων.